Νάτος, μπράβο, ένα χειροκρότημα. Ωραία, να είστε καλά όλοι σας. Δημήτρης, σε βλέπω, πρώτο πλάνο. Δάσκαλε, καταρχάς, βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της 23ης συνάντησης του 73ου Συνεδρίου της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής. Ναι. Και βεβαίως πλέον έχει μως συνέδριο χωρίς λιγερό δεν υπάρχει. Θέλω να πω δημοσίως ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ ως Παμακεδονική Ένωση Αμερικής, ως Προεδρία του Συμβούλιο, αλλά και ως απλοί Μακεδόνες, για την διαρκή στήριξη, την διαρκή συνεργασία, την ανιδιοτελή σχέση που έχουμε αναπτύξει. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι εξάλλου είστε επίτιμο μέλος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένο ότι σας νιώθουμε δικό μας άνθρωπο. Έχουμε πρώην, είπα τους προέδρους εδώ πέρα μαζί μας. Έχουμε κυβερνήτες από διαφορετικά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε προέδρους και αντιπροσώπους συλλόγων. Και βεβαίως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι όλοι μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, την αγάπη μας για αυτή τη Μακεδονία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δάσκαλοι, που είστε μαζί μας σήμερα. Ο χρόνος είναι δικό σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους. Ακόμα και αν έβλεπα μόνο τον Δημήτρη, θεωρώ ότι σας αντιπροσωπεύει και το χαίρομαι με αυτά τα δεδομένα. Το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συνάντηση μέσω διαδικτύου σημαίνει ότι ακόμα και οι αποστάσεις δεν αποτελούν εμπόδιο για μας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είμαστε σε κλειστό κύκλο με ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί, θα ήθελα να περάσω κατευθείαν, ας το πούμε, στο θέμα. Θα ήθελα να αρχίσω, ελπίζω να φαίνεται αυτό, τώρα θα μου πείτε κι εσείς, όταν θα το ανοίξω, θα ήθελα να αρχίσω με τα δεδομένα που υπάρχουν για, αν θέλετε, για το μνημόνιο, γιατί είναι καλό να σκεφτόμαστε πώς να ακυρώσουμε την συμφωνία των Πρεσπών. Είναι καλό, πριν το κάνουμε αυτό, αμέσως να μην μπούμε στη διαδικασία της υλοποίησης και της κύρωσης των μνημονίων. Αλλά θα ήθελα να τα δείξω αυτά. Δημήτρη, βασίζομαι πάνω σου για να μου πεις αν φαίνονται καλά. Άμα δεν φαίνονται καλά, θα τα διαβάσω και προφορικά. Εγώ είμαι full screen, δεν ξέρω αν αυτό σας βοηθάει. Θα το διαβάσω πάντως, γιατί δεν σας ακούσω μικρόφωνο. Έγινε στα Σκόπια στις 2 Απριλίου του έτους 2019 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική, μακεδονική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορά στην ερμηνεία του παρόντος μνημονίου θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Αυτό, Δημήτρη, το είχαμε αναλύσει και μαζί στο ραδιόφωνο, αλλά τώρα το δείχνω, ας το πούμε, πιο επίσημα και βλέπουμε ότι υπάρχει η λέξη μακεδονική. Άρα μιλάμε για τη γλώσσα και τώρα μιλάμε για ένα μνημόνιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και πρέπει από τις 14 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους πρέπει κανονικά να περάσουμε στην φάση της κύρωσης και εγώ θέλω απλώς να προειδοποιήσω την Παμακεδονική με αυτά τα αμοιβαία συναισθήματα όσο αφορά τη συνεργασία μας για το κοινό έργο ότι θα ήταν καλό να ενημερώνει συστηματικά τους ανθρώπους που είναι δίπλα της και τις επαφές που έχει και με τον πολιτικό χώρο για να μην μας πούν μετά ότι υπάρχουν άνθρωποι που κύρωσαν αυτό το κείμενο το οποίο υπενθυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι έχει την υπογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας από την αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, όπως το βλέπετε με την υπογραφή της πάνω στο κείμενο. Δεν λέω περισσότερα, νομίζω ότι είναι γνωστά τα δεδομένα και θέλω επίσης, τρίτο κείμενο που αφορά αυτό το μνημόνιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει το εξής: το παρόν μνημόνιο στο άρθρο 5 θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ρηματικής διακύρωσης με την οποία τα συμβαλόμενα μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την έναρξη της ισχύως. Θα παραμένει σε ισχύ για όριστο χρονικό διάστημα εκτός εάν
οποιαδήποτε από τα συμβαλόμενα μέρη επιθυμεί να το καταγγείλει με γραπτή αναγγελία μέσω της διπλωματικής οδού. Αυτό σημαίνει τι για όλους σας, είναι ότι είναι λοιπόν ένα μνημόνιο που δεν είναι σε ισχύ και αν κυρωθεί στην Βουλή των Ελλήνων θα είναι σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και επίσης βέβαια θα είναι μια επίσημη αναγνώριση από το ελληνικό κοινοβούλιο ότι η έκφραση μακεδονική γλώσσα ισχύει και μάλιστα θα έχουν υπογράψει το κείμενο και στα μακεδονικά. Το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο που σημαίνει ότι ενώ ξέρουμε ότι στα Σκόπια δεν έχουν γλώσσα και το έχει διατυπώσει πολύ ορθά ο κύριος Μπαμπινιώτης, εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι, υποτίθεται, να κυρώσουμε ένα κείμενο που είναι γραμμένη γλώσσα. Αυτό είναι ένα στόχος που πρέπει να έχουμε και θεωρώ ότι πρέπει να τον έχει και η Παμακεδονική στο μυαλό της, γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δεν έχουμε ακόμα κυρώσει αυτό το κείμενο, είναι επειδή πολλοί βουλευτές μας ξέρουν τι έχει μέσα, ξέρουν και σε ποια γλώσσα είναι επίσημο και καταλαβαίνουν και τη θέση τους, γιατί θα είναι μια επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης αυτής της γλώσσας. Ήθελα απλώς να το υπενθυμίσω αυτό και να το έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω ότι αυτό είναι το επίγον της όλης υπόθεσης. Τώρα θα ανοίξω έναν πίνακα για να δείξω μερικά στοιχεία και να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι ότι εδώ τον βλέπετε κανονικά. Από ό,τι βλέπω από το πρόσωπο του Δημήτρη φαίνεται να λειτουργεί. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι για τη συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι. Για τη διαδικασία της ακύρωσης μιλάω βέβαια. Άρα, συμφωνία Πρεσπών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτή η συμφωνία συσχετίζεται με τα Σκόπια. Εγώ θεωρώ για όλους σας ότι την έχετε διαβάσει λεπτομερώς και την ξέρετε. Απλώς θα υπενθυμίσω μερικά σημεία για σιγουριά για τον κοινό μας αγώνα. Τα Σκόπια έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ, άρα είναι δομή στην οποία έχουν ενταχθεί. Έχουν σχέση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δεν έχει ανοίξει κανένα κεφάλαιο από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κανένα. Άρα υπενθυμίζω απλώς ότι το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει τα 33, και η Σερβία έχει ανοίξει τα 18 και πάλι στα 33. Κατά συνέπεια τα Σκόπια που είναι βέβαια συνδεδεμένα σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και με την Αλβανία, γιατί είναι ένα πακέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζω ότι η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ από το 2009. Άρα βλέπουμε ότι αυτό δεν έχει βοηθήσει την Αλβανία να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω αυτό για όσους θεωρούσαν ότι με την ένταξη στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια θα είχαν έναν ανοιχτό διάδρομο για να μπουν πολύ εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο πράγματα ριζικά διαφορετικά, διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί μόνο και μόνο με το σύστημα του βέτο και δεν υπάρχει καμία διαδικασία για να βγει κάποιος, άρα δεν υπάρχει έξοδος για να βγει κάποιος από το ΝΑΤΟ και δεν μπορεί κάποιος να διωχτεί από το ΝΑΤΟ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, άρα τα λεγόμενα 35 κεφάλαια γενικά, και υπάρχει επίσης και το άρθρο 50 που προβλέπει η διαδικασία για την έξοδο και είναι αυτό που είδαμε ας πούμε με το Brexit και με την Αγγλία, η οποία προβλέπει σαν διαδικασία ότι εντός διετίας φεύγει κάποιος. Μπαίνω τώρα λίγο πιο βαθιά μέσα στη συμφωνία καθ' αυτού, άρα κοιτάζω πρώτα απ' όλα το άρθρο 19, άρα φαντάζομαι ότι το έχετε στο μυαλό σας, γιατί είναι σημαντικό
Μάλλον επειδή βλέπω αυτό το βλέμμα του Δημήτρη, μάλλον δεν το έχετε μπροστά σας, άρα εγώ μπορεί και να διαβάσω. Εντάξει, βλέπω τη χαρά του, κατάλαβα. Άρα, το άρθρο 19 είναι η επίλυση των διαφορών. Άρα, είναι αυτό που λέω ότι η ίδια η συμφωνία προβλέπει διαφορές, άρα λέει το πρώτο σημείο είναι ότι τα μέρη θα επιλύουν κάθε διαφορά αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το ένα είναι τυπικό. Πάμε λοιπόν τώρα στο δύο. Σε περίπτωση που το ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν δρά σύμφωνα με τις προβλέψεις παρούσας συμφωνίας, το μέρος αυτό θα γνωστοποιήσει καταρχάς το άλλο μέρος τις ανησυχίες του και θα αναζητήσει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Άρα αυτό εδώ είναι η πρώτη παρέμβαση. Και βλέπετε ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να επιλύσουν το ζήτημα διμερώς, και αυτό είναι μια απόδειξη ότι η συμφωνία αυτή είναι διμερή, για όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, και μερικές φορές, Δημήτρη μου, και από τους δικούς μας δεν το έχουν καταλάβει μερικοί ακόμα, άρα άμα ήταν διεθνή δεν θα μπορούσε να επιληθεί διμερώς. Αλλά το γεγονός ότι είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο, όχι μόνο το διαπιστώνει, αλλά αποτελεί πιστήριο για τη συνέχεια. Άρα, ξαναλέω τώρα, εάν δεν μπορέσουν να επιλύσουν το ζήτημα διμερώς, μπορεί να συμφωνήσουν να ζητήσουν από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, άρα υπάρχει τώρα Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, να κάνει χρήση καλών υπηρεσιών του για την επίλυση του ζητήματος. Εδώ κανονικά μερικοί θα μου πούν, μπορεί και με κοινικό ύφος, δηλαδή πάνω κάτω να ζητήσουμε ξανά από αυτόν που το έκανε να το διορθώσει για αυτό που δεν έκανε σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε πολλά, άρα κοιτάζω εγώ κατευθείαν το 3. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ο ίδιος, το λέω απλώς, και μιλάμε για γενικό γραμματέα, εντάξει. Άρα δεν μιλάμε για ειδικό απεσταλμένο, μιλάμε για τον Γενικό Γραμματέα κατευθείαν. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία, άρα έχει ενδιαφέρον αυτό, και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει επιλεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 19.2, είναι αυτό που σας διάβασα, μπορεί να υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρα βλέπετε ότι η ίδια συμφωνία προβλέπει και αυτή την φάση. Τα μέρη θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε κοινή υποβολή, άρα κοινή υποβολή. Αλλά θα μου πείτε, υπάρχει τέτοιο πράγμα, κάθε τέτοια διαφορά στο εν λόγω δικαστήριο. Άρα κοινή υποβολή για το δικαστήριο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και αυτό είναι, εγώ δεν το έχω δει σε άλλη συμφωνία, θα το λέμε και αυτό, που είναι πάρα πολύ παράξενο, λέει, ωστόσο, εάν δεν επιτευχθεί η συμφωνία εντός 6 μηνών ή μεγαλύτερο χρονικό διαστήματος, όπως τα μέρη αμοιβαία θα συμφωνήσουν, τότε κάθε τέτοιου είδους διαφορά δίνεται να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη μόνο μέρος. Εγώ δεν το έχω δει ποτένα αλλού αυτό. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και νομικοί εδώ στην ομάδα μας. Μου φαίνεται πολύ παράξενο, το λέω ειδικά στον Δημήτρη γιατί τον βλέπω, ότι κανονικά συμφωνούμε ότι έχουμε μια διαφωνία και είναι το ανάλογο που έχουμε, ας πούμε, για τα θέματα επίλυσης οριοθετήσεων για την ΑΟΣ. Ενώ εδώ, μετά από τους 6 μήνες, μπορεί κάποιος μόνο μερός, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί μπορεί να γίνει και από τα Σκόπια, μόνο μερός να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και εδώ πηγαίνουμε λοιπόν σε μία απόφαση στο δικαστήριο. Προσοχή τώρα, επιμένω πάνω σε αυτό. Άμα γίνει μονομερός, που μπορεί να το κάνει βέβαια και η Ελλάδα ή τα Σκόπια, μετά θα έχουμε μία απόφαση η οποία είναι τηλεσίδικη. Θέλω να πω ότι μετά δεν θα πούμε στο δικαστήριο δεν μας αρέσει η απόφαση. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, προβλέπεται. Άρα εδώ βλέπουμε ότι όταν κάποιος λέει μπορεί να ακυρωθεί ή όχι, μα ήδη το άρθρο 19 προβλέπει μια ολόκληρη διαδικασία όπως είναι στο κείμενο.
Κοιτάζω τώρα το άρθρο 20, θα βάλω μια υπογραφή και θα το αλλάξω. Δεν ξέρω αν προβλέπετε ερωτήσεις ή το κάνετε μετά. Για μένα είναι ελεύθερο. Ο Δημήτρης μου λέει μάλλον μετά, έτσι όπως τον βλέπω. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα πάω τώρα στο άρθρο 20. Εδώ έχουμε τις τελικές διατάξεις. Είναι πολλά πράγματα που έχουν γίνει, άρα θέλω να πω η υπογραφή από τους υπουργούς εξωτερικών. Okay. Μετά έχουμε το θέμα με την κύρωση, είναι το 2, άρα το έχουμε κάνει αυτό. Και μετά είναι η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Την πρώτη παρατήρηση, και την έχουμε μελετήσει ειδικά, είναι ότι στο άρθρο 4 έχουμε μια αναφορά στο άρθρο 8 και αυτό ήταν πάλι μια πολύ παράξενη κίνηση, ότι το άρθρο 8.5 που αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης της αρχαιολογίας, ξέρετε, το επιμένω πάνω σε αυτό, ότι θα εφαρμόζεται προσωρινά η κρεμούση θέση ισχύ της παρούσας συμφωνίας, εάν η παρούσα συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, η παρούσα συμφωνία στο σύνολό της ή κάθε διάταξη χρησιμοποιητικά δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ εφαρμογή προσωρινή ή άλλη και δεν δεσμεύει οποιαδήποτε από τα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, επέτρεψαν στον εαυτό τους οι δύο ομάδες διαπραγματεύσεις να ξαναγράψουμε τα βιβλία της ιστορίας και να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία, χωρίς όμως απαραίτητα να έχει κυρωθεί. Το αποτέλεσμα από αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν υπάρχει επιτροπή παρά μόνο θεωρητικά και δεν έχει πια επανδρωθεί. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος να πούμε ότι δεν εφαρμόζεται καθόλου. Μετά, όταν το βλέπουμε για το σημείο 6, ότι το συντομότερο δυνατόν θα το πούμε στο Γενικό Γραμματέα, είναι πάλι το ίδιο. Ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι το 7 και είναι πάλι μια ενίσχυση από αυτά που είπαμε. Η παρούσα συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιοδήποτε άλλο κράτος, οντότητας ή προσώπου. Δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από διμερές και πολυμερές συμφωνίες που ήδη ισχύουν και που τα μέρη έχουν συνάψει με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι είναι καθαρά διμερές. Είμαστε μόνο δύο κράτη και δεν έχουμε καμία παρέμβαση σε άλλα. Άρα μόνο δύο χωρίς τρία. Και εδώ βλέπουμε μια, ας το πούμε, ασυμμετρία. Είναι ότι το πρώτο μέρος, δηλαδή η Ελλάδα, θα εφαρμόζει την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Και συμμετοχή του σε άλλους διεθνείς πολυμερείς περιφερειακούς θεσμούς ή οργανισμούς, καθώς και άλλα διεθνή κείμενα. Ομοίως στο δεύτερο μέρος, εδώ είναι το δεύτερο, αυτό είναι λοιπόν για την Ελλάδα, εδώ είναι για τα Σκόπια. Τα Σκόπια τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να εφαρμόσει την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς πολυμερείς και περιφερειακούς θεσμούς και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια της προτιμόμενης ένταξή του σε αυτή. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει πρακτικά ότι η Συμφωνία των Πρεσπών από την πλευρά των Σκοπίων δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα σημείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα πράγματα πάνε ανάποδα. Είναι ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία, πρέπει να αρχίσουν να ενεργοποιούνται κεφάλαια και τότε θα το εφαρμόσουν. Άρα πρέπει να ξέρετε όλοι σας ότι όλα τα υπουργεία στα Σκόπια δεν έχουν αλλάξει καμία ονομασία, ειδικά αυτά που αφορούν την ενταξιακή πορεία, για έναν πολύ απλό λόγο, ότι αυτό θα το αλλάξουν μόνο όταν θα ανοίξει το κεφάλαιο και τότε θα είναι υποχρεωμένα να κάνουν υποτίθεται την εφαρμογή. Άρα εμείς τώρα μιλάμε για την ακύρωση για μια συμφωνία που δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλοί προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν ότι είναι ένα θέμα που είναι τελειωμένο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα άλλο πράγμα που είναι το 9, είναι ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για όριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Και εδώ έχουμε ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας που περιέχεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 και στο άρθρο 1, παράγραφος 4. Άρα απευθύνομαι στον Δημήτρη και λέω, όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη, άμα αυτά τα δύο σημεία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε όλα τα άλλα. Αυτό είναι ήδη ένας στόχος. Δηλαδή μπορεί να καταρρεύσει ήδη από όλες τις τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν από το ίδιο το κείμενο. Άρα είναι καλό
να καταλαβαίνουμε τώρα ότι από όλα τα άθρα που έχουμε εξετάσει, στην πραγματικότητα είναι μόνο δύο που δεν θέλουν, δύο σημεία που δεν θέλουν να αλλάξουν, είναι το 1-3 και το 1-4. Εντάξει. Άρα, το 1-3 θα τα διαβάσουμε τώρα, θα αρχίσω όμως, ναι, με το 1-3 καλύτερα. Άρα, αυτό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε υποτίθεται, είναι ότι το επίσημο όνομα του δεύτερου μέρους θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί, άμα κοιτάξετε λοιπόν το 1-3 και εδάφιο 3, θα δείτε ότι μιλάει για έργα όμνες, ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει ήδη. Γιατί κανονικά θα πρέπει να ήταν ακριβώς το ίδιο όνομα. Μετά μιλάμε για το Β, είναι το θέμα, άρα έχουμε ένα Α και ένα Β, είναι το θέμα της ηθαγένειας, άρα μιλάμε για τη μακεδονική. Είναι μετά το Γ, είναι το θέμα της γλώσσας. Εδώ υπάρχει πάλι ένα λάθος τεχνικό. Εφόσον κάνουν μια αναφορά στην τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η τυποποίηση δεν σημαίνει καθόλου ότι είναι μια αναγνώριση. Μιλάω για το 1977 και αυτό το σημείο το έχει και αυτό αναλύσει πολύ καλά ο κύριος Μπαμπινιώτης, εφόσον είναι γλωσσολόγος επίσημα. Άρα ο όρος Μακεδονία και Μακεδόνας έχουν την έννοια από το άρθρο 7, άρα εδώ είμαστε στο Δέλτα. Η κωδική της πινακίδας της χώρας θα είναι νήμι και νήμι κάπα και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι για όλους τους άλλους σκοπούς δεν θα έχει καμία αλλαγή σε όλες τις πινακίδες. Εντάξει. Άρα όταν μας λένε ότι η συμφωνία είναι αυτό που επιτρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Μετά στη συνέχεια έχουμε πάλι τη δημοκρατία, τις ερολογίες σε σχέση με τα εμπορικά σήματα. Άρα τα εμπορικά είμαι στο θ. Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι έχει γίνει μια μεγάλη αμφισβήτηση από την πλευρά της Ελλάδας όταν μιλάμε για την Μακεδονία με τη δικιά μας την έννοια και εξηγώ όταν λέμε ας πούμε ότι Macedonia is Greece, εντάξει, και great, είναι πάλι το ίδιο. Με αυτή την έννοια ξεκαθαρίζουμε ότι δεν δεχόμαστε το άρθρο 1-3 εδάφιο θ και εδώ θέλω επίσης να ξέρετε ότι κανονικά το άρθρο προβλέπει ότι μια ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 για να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός των 3 ετών. Άρα τώρα θα μου πείτε με την πανδημία τι μπορούσε να γίνει. Η ομάδα εργασίες δεν έγινε, δεν έκαναν τίποτα για τα 3 και κανονικά εμείς τώρα το 2021 είμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι σε ισχύ. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι δεν λειτουργούμε πάλι και σε αυτό το πλαίσιο. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο για το άρθρο 1 και βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα θα περάσω στο 4, με την υπογραφή θα έχουμε λοιπόν το θέμα της κύρωσης. Το δεύτερο θα μιλάει για ένα δημοψήφισμα. Υπενθυμίζω ότι το δημοψήφισμα στα Σκόπια αρχικά έπρεπε να έχει μια ισχύ. Στη συνέχεια όμως το είπαν ότι ήταν προαιρετικό και μετά δεν κατάφεραν καν να είναι αντιπροσωπευτικό. Άρα το δημοψήφισμα και αυτό δεν λειτουργήσε. Και μετά οι συνταγματικές τροποποιήσεις έχουν γίνει βέβαια χωρίς να κοιτάξουμε το έψιλον που έπρεπε να είχαν τελειώσει όλες τις διαδικασίες το 2018. Άμα τα βάλουμε λοιπόν τώρα όλα αυτά μαζί που έχουμε γράψει και φαντάζομαι ότι πρέπει να κλείσω σε λίγο γιατί βλέπω τον Δημήτρη να ανησυχεί και να κοιτάζει τον πίνακα διακριτικά, θέλει να πει ότι έχουμε πολλά στοιχεία νομικά συμφαρέτρα μας για να ακυρώσουμε τη διαδικασία. Επειδή κλείνω, για να μην σας καθυστερήσω άλλο, πρέπει πρώτα να σταματήσουμε εντελώς τη διαδικασία της κύρωσης του μνημονίου,
και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα σημεία, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ότι έχουν εφαρμοστεί και πρέπει να τα ακυρώσουμε, είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί. Άρα εδώ, σε επίπεδο κυβέρνησης, δεν θα μιλήσω πολύ πολιτικά, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολλοί που έχουν επιλέξει την εξής στρατηγική. Η μία στρατηγική είναι πιο ξεκάθαρη, είναι η ακύρωση, και η άλλη είναι απλώς δεν ακυρώνω, αλλά στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζω πουθενά. Άρα έχω μία συμφωνία η οποία εκκρεμεί και δεν εφαρμόζεται πουθενά, κατά συνέπεια δεν μπορώ να πω ότι λειτουργεί. Και το βλέπουμε και με την παρέμβαση της Βουλγαρίας, και αυτό έρχεται να ενισχύσει και αυτά που έλεγε σε πολλά σημεία η Παμακεδονική, ότι και βέβαια η Ελλάδα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο, και βλέπουμε τώρα ότι η Βουλγαρία έχει βάλει ένα βέτο. Κανένας στην Ευρώπη δεν της λέει ότι κάνει λάθος, δεν υπάρχει καμία πίεση εναντίον της και είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα η Βουλγαρία με αυτόν τον τρόπο έχει παγώσει όλη τη διαδικασία ένταξης και πρέπει μπορεί να σκεφτεί και την αποσύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να χωρίσει τα Σκόπια από την Αλβανία. Είναι και αυτό ένα σενάριο που μπορεί να παίξει και θα το δούμε εκ των υστέρων και πώς θα πιέσουμε. Όλα αυτά σας τα είπα χωρίς να αναλύσω το γεγονός ότι στα Σκόπια κατέρευσε το σύστημα του ΖΑΕΦ. Κατά συνέπεια μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες και σημαίνει ότι θα έχουμε άλλους συνομιλητές και μπορεί και οι ίδιοι, και εδώ θα είναι το απίστευτο της υπόθεσης, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να ακυρώσουν την συμφωνία, ενώ εμάς μας εξηγούσαν πολύ ότι αυτό δεν γίνεται. Άρα θα έχει ενδιαφέρον, άμα στην τελική, το λέω σαν σενάριο, να είναι τα Σκόπια που ακυρώνουν τη συμφωνία, γιατί υπενθυμίζω ότι αν τα Σκόπια ακυρώσουν τη συμφωνία, δεν θα βγουν από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θα είναι μέσα. Αλλά άμα το ακυρώσουν, θα είναι με μία άλλη ονομασία, μέσα στο ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει διαδικασία εξόδου, άρα δεν έχουν κανένα ρίσκο. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ. Δασκαλέ, μία πολύ έτσι σύντομη απάντηση σε μία ερώτηση που την έχουμε όλοι εδώ πέρα. Ναι. Εάν αύριο καταργηθεί η συμφωνία, τα Σκόπια θα χρησιμοποιήσουν τη συνταγματική ονομασία Μακεδονία ή θα γυρίζουν στην ενδιάμεση συμφωνία? Γυρίζουν στην ενδιάμεση αμέσως. Γιατί δεν έχουμε... σημαίνει ότι αυτή την τροποποίηση που κάναμε, γιατί είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία βασιστήκαμε, υποτίθεται, για να κάνουμε αυτή τη συμφωνία, όταν αυτή η συμφωνία δεν λειτουργεί, επανελειτουργεί η προηγούμενη. Δάσκαλε, θα κανονίσουμε τις επόμενες ημέρες να κάνουμε μια ομιλία μέσω αυτού του συστήματος, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά, με ένα κοινωνικό. Αλλά πραγματικά, λόγω της πίεσης πρόβλημα, ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας εκεί και ξέρετε ότι σας αγαπάμε και παλεύουμε μαζί. Και όλοι φεύγουμε σοφότεροι σήμερα. Νομίζω τα είδαμε στο χαρτί, κυριολεκτικά. Ένα προς ένα, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στο συνεδριό μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.